Αν Καλή σας είστε. μέρα. Καλά είμαι εσείς. Καλά, λίγο εμείς ανησυχούμε γιατί βλέπουμε το τι γίνεται στην Ελλάδα και ξέρετε, ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα έρχεται και προς εμάς. Λίγες μέρες ή καμιά εβδομάδα έτσι προπορεύεται. Ελπίζω όχι. Ελπίζω ότι τα μέτρα που έχουν πάρθει στην περίπτωση της Λάρνακας θα αποδώσουν όπως και στην περίπτωση της Λεμεσού. Και ελπίζω ότι των τελευταίων καιρών δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα αποκτήσεις από την Ελλάδα και ελπίζω η κατάσταση να συνεχίσει να είναι η ίδια. Μάλιστα. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στα μέτρα που ληφθήκαν για την Λάρνακα, κατά αντίστοιχο τρόπο θα λειτουργούμε όταν κρίνεται ότι υπάρχει αυξημένος αριθμός θετικών στον ιό αναεπαρχία. Οπωσδήποτε, ας θεωρήσουμε την προηγούμενη έξαρση και την παρούσα ως μια πρόβα γενεράλε του τι θα μπορούσε να γίνει εάν μας διαφύγει σε κάποια περιοχή της Κύπρου σε μεγαλύτερο βαθμό η εξάπλωση του ιού. Φαίνεται όμως ότι ο κόσμος συμμορφώνεται όταν υπάρξει πρόβλημα. Εκείνο που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι είναι να προλάβουμε το πρόβλημα μελλοντικά και να μην χαλαρώνουμε και μετά να χρειάζεται να τραβήξουμε τα σκοινιά πάλι. Ναι. Φαίνεται ότι σε κάποιους κλάδους δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένου και του αθλητικού και ποδοσφαιρικού τομέα κάποια πράγματα δεν λειτουργήσαν όπως έπρεπε να λειτουργήσουν. Ακούσατε και πριν τον εκπρόσωπο της Να. ΚΟΠ. Μιλάμε ότι το πρωτόκολλο υπήρχε, απλά δεν τηρείται. Ναι. Και δεν ξέρω αν ήταν επειδή ήταν μακροσκελές ή πολλές σελίδες ή ήταν λεπτομερές. Αν κάποιος πρέπει να προσέξει, προσέχει. Δεν είναι ότι πρέπει να διαβάσει σελίδα-σελίδα κάτι, δεν είναι. Ναι. Αντιθέτως, πρέπει να πω ότι το πρωτόκολλο της ΚΟΠ είναι πολύ καλά δομημένο, ούτως ώστε κάποιος να μπορεί να απαρακολουθήσει ή να ακολουθήσει μάλλον τις συστάσεις σε μικρές γραμμές, μία γραμμή κατά ακρίβεια, χωρίς να χρειάζεται να διαβάσει ένα σωρό άλλα πράγματα. Επομένως, εκείνο που χρειάζεται είναι, εφόσον θα διοριστεί τώρα έναν υπεύθυνο πρόσωπο, είναι εκείνον το πρόσωπο να είναι απόλυτα ενημερωμένο για το πρωτόκολλο και πώς να αντιμετωπίσει κάποια πράγματα αν υπάρχουν ελλείψεις. Ακούσαμε και για ποινικές ευθύνες. Είναι το ίδιο και αντίστοιχο με την μάσκα και τη μη χρήση της με 300 ευρώ πρόστιμο. Καμιά φορά θέλουν και τα πρωτόκολλα τη φοβέρα τους ενδεχομένως, κύριε Καραγιάννη. Φυσικά. Φυσικά και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν κατορθώσουμε πάλι και θέσουμε υπό έλεγχο την παρούσα έξαρση. Ο ιός πάντοτε θα μας έρχεται από το εξωτερικό. Επομένως, άτομα τα οποία έρχονται από χώρες κατηγορίας Β και κατηγορίας Γ πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και τα άτομα αυτά να ακολουθούν πιστά τους κανόνες του αυτοπεριορισμού. Αν μπορούσαμε να πούμε έτσι δύο κουβέντες για την επιδημιολογική εικόνα σήμερα, πώς θα την περιγράφατε, σε ποια φάση είμαστε? Όσον αφορά την Κύπρο, θεωρώ ότι επειδή είναι τοπικό το πρόβλημα, ότι δεν είμαστε αντιμέτωποι ακόμα με έναν δεύτερον κύμα, αν μπορούσαμε να το ονομάσουμε. Αντιθέτως, πολλές ευρωπαϊκές χώρες ίσως να βρίσκονται στα πρόθυρα αυτού του δεύτερου κύματος και κάποιες παρουσιάζουν τρομερή έξαρση κρουσμάτων. Παραδείγματος χάρη η Μεγάλη Βρετανία τις τελευταίες μέρες διπλασιαστήκαν τα κρούσματα που έχουν. Και ακόμα Άρα δεν και τα έχουμε μέτρα μπει που πήραν, ναι. ακριβώς και ακόμα δεν έχουμε μπει στους χειμερινούς μήνες. Πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι τα κρούσματα αυτά παρατηρούνται σε μια περίοδο όπου δεν είμαστε σε συνθήκες εγκλεισμού. Επομένως, η μετάδοση του ιού ευνοείται περισσότερο. Γι' αυτό και πρέπει να είναι οι πολίτες αυτών των χωρών ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ναι. Βεβαίως να θυμίσουμε κύριε Καραγιάννη ότι αναμέναμε το καλοκαίρι πώς και πώς και ήταν να ανεχτούμε και τον καύσωνα γιατί ενδεχομένως να σκότωνε και τον ιό. Δεν προέκυψε κάτι τέτοιο. Ενδεχομένως να Όχι. ευνόησε το φρένο που μπήκε αν θέλετε. Ακριβώς. Ο θερμός καιρός απεριόρισε την εξάπλωση του ιού σε σημαντικό βαθμό, αλλά δεν την εξάλειψε. Μάλιστα. Κύριε Καθηγητή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.